Άντε ρε μωράκι μου, μια δουλειά σε βάλαμε να κάνεις. Πόση ώρα πια? Sorry, έχεις δίκιο. Πού το λάδι? Πού είναι το λάδι? Εγώ ρωτάω, Δημητρούλα μου, εσύ απαντάς. Πού είναι το μπουκαλάκι που στο έδωσα να το γεμίσεις μέσα στην αποθήκη με λαδάκι? Στην αποθήκη. Ναι, γιατί δεν το γέμισες, λέω ρε μωρό. Επειδή βρωτα τα τούτα. Αυτά θα φάμε, θα βάλουμε σαλάτα τετράδια και μπλοκ. Αγάπη μου, είναι τα τετράδια μου που το δημοτικό είναι το γυμνάσιο. Ρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, πήγαινε τα μέσα και φέρε το λάδι να το βάλω στη σαλάτα να φάμε καμιά ώρα. Άκου. Μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Περνάει ο παγωτατζής με το φορτηγό του και τη μουσικούλα του. Και βγαίνουμε να καλιά με την αγαπημένη μου ξαδέρφη τη Χαρούλα για να φάμε παγωτό μηχανής. Αγαπημένη ξαδέρφη Χαρούλα, ακούω. Ναι, ναι, ήταν πριν ξενιάσει. Λοιπόν, την τελευταία φορά που πήγα στη θάλασσα, τρύπησε ο τροχός μου. Πράγμα που με στενοχώρησε ιδιαιτέρως. Και πριν το καταλάβω, έφτασε ο Σεπτέμβρης και έβαλα την μπλε φούστα και το άσπρο πουκάμισο. Α, φορούσατε στολή στο σχολείο? Ναι, χάγια τον δηματολογικό. Και για τα αθλήματα φορούσαμε κάτι γκρίζες φόρμες απέσιες. Αχ, τι ωραίες περιγραφές. Το καλοκαίρι με τα παγωτά και ο Σεπτέμβρης με την μπλε τη φούστα. Μπράβο, άντε βγάλει την μπλε τη φούστα τώρα. Ναι. Εννοώ ρε παιδάκι μου, άσε με να στρώσω να φάμε καμιά ώρα. Άντε τελείωνε. Συγκινήθηκα πάρα πολλά. Δημητρά, εσύ συγκινήσαι με το παραμικρό. Λοιπόν, η αποθήκη γεμάτη ενθύμια. Θα φέρω όλα μου τα τετράδια να τα βάλουμε στη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη είναι τίγκα, δεν πάει άλλο, το λέω. Λία, αγάπη μου, Λία, πλή. Όχι, όχι, εκτός και αν τα ξεσκονίζεις εσύ. Μα γιατί μου βάλεις εμπόδια? Τούν τα τετράδια συμβολίζουν τα χρόνια της αθωότητας μου. Εσύ του ήμου! Εμέσαι του ήμου, εσύ! Μα τι πρέπει να το παραδεχτείς. Έχω ταλέντο στο γράψιμο. Στο γράψιμο. Ταλέντο. Ναι. Αλλή μόνο. Μόνο πετρών της μάμας μου. Ενώ το παρά το μεγαλώσω να το φορώ. Τι άλλο να βρω στην αποθήκη? Τι είναι όλα αυτά εδώ μέσα? Παλαιοπολείο, το μοναστηράκι γίναμε. Bonjour, madame μου. Δημητρούλα, τι είναι όλα αυτά? Υπήρα απίστευτα πράγματα. Ναι, εδώ τι κάνω. Έφερα να τα δεις. Και γιατί δεν με πήρες να με ξαναγείς σε μένα στην αποθήκη, ε? Πρέπει να φάω όλη αυτή τη σκόνη, έχω και αλλεργία. Υπήρα απίστευτα πράγματα, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Κοιμήλια της μαμάς σου είναι? Και όχι μόνο. Ξέρεις τι εν τούτο? Αυτόγραφο το One. Ξέρεις πόσες ώρες περίμενα στο γασιπί που ξόπου το καμαρί για να μπουκάρω μέσα? Πρόλαβα και εύκολα φωτογραφία και με τους 5 ξεδράκωτες που με συλλάβουν. Πω, σταμάτα τις περιγραφές πρωινιάτικα γιατί αναγουλιάζομαι. Πάρα πολλά χαρούμενη. Και δε, τα γυαλιά του παππού μου του Μακαρίτη. Μα δε πόσο μου πά. Γάλτα ρε παιδάκι μου, θα στραβωθείς. Όχι, δεν μπορώ, είμαι συνδεδεμένη μαζί τους. Εν που μητσιά που τα φορούσα. Ωραία. Και τι θα τα κάνουμε όλα αυτά, Δημητρούλα μου, τώρα? Δεν ξέρω τι να τα κάνουμε. Αν δεν μας χρειάζονται, να τα πετάξουμε. Τροπή ρε Δημητρά, τα περισσότερα από αυτά είναι αντίκειες. Ξέρεις πόσα λεπτά πιάνουν? Πιανούν, να τα πουλήσουμε καλό. Μωρέ λες, δεν είναι κακή ιδέα. Ναι. Δηλαδή, όπως τα βλέπω εδώ πέρα, πω, τα πουλάμε όλα. Ναι, όλα, όλα, ναι. Όλα, όλα, και αυτό εδώ, ας πούμε. Ναι, όλα. Αυτά είναι, καλύτερα. Ωραία. Ξέρεις, σκέφτηκα, Δημητρούλα, ότι αν καταφέρουμε να τα πουλήσουμε όλα αυτά, θα βγάλουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Κι εγώ ξέρεις τι σκέφτηκα. Εχθές εθιάβασα όλες μου τις εκθέσεις. Και? Γράφω πάρα πολλά, ωραία, θα γίνω συγγραφέας. Όχι, το περίμενα και το φοβόμουν. Θα ξεκινήσω κουτά σήμερα στην πρεσβεία. Θα γράψω το πρώτο μου κεφάλαιο. Γαβριέλα, η άμυρη γυναίκα. Τέλειο! Αυτό, παιδάκι μου, θα γίνει σύριαλ. Αλήθεια, πιστεύεις σε μένα? Ναι, στο Ρίο ντι Τζανέιρο. Με πάρα πολύ χαρούμε την αγάπη, πότε πάω μέσα. Έλα, παιδί μου, να βγάλω τα στραβώσει. Μιξί, πολλά ζωντανές οι φωτογραφίες που βγάλω. Έτσι, έρχεται μου να μπαίνω σε κηδείες να βγάλω τους νεκρούς. Τράβα ρε φωτογραφία εδώ πέρα να τελειώνουμε. Ωραία. Μιξί, φώναξε μου να έρθει επειδή είμαι ο καλύτερος, ναι. Όχι, βασικά σε φώναξα γιατί είσαι ο μοναδικός στο χωριό που έχει επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Ναι, έκανα τη δώρα του κούλι μου, δεν την έθελε, και έτσι έμεινε μαγκονίμεν. Ιδιότροπο, παιδί, ρε φίλε, τι περιμένεις, ιδιότροπο. Το λάπτοπ δεν μπορείτε. Κάνε μια χαρή, λάβα. Στο μαύρο φόντο εδώ βγάλε αυτό το δαχτυλάκι. Κράτα το δαχτυλίδι. Γιάννη. Μπράβο. Ό,τι τράβηξες, τράβηξες. Δώσε μου σε παρακαλώ πολύ την κάρτα να τα περάσω στο λάπτοπ. Τελείωσε ακόμα ένα κεφάλαιο. Μπράβο, κορίτσι Δημητρά μου. Είσαι πολύ γρήγορη.
Στην πρεσβεία ανέγραψα 3. Είναι η ζωή της γιάς μου της Ελένης. Αλλά ονόμασα την Γαβριέλα για να μην παρεξηγηθούμε. Να σας διαβάσω λίγο. Όχι ρε αγαπούλα μου τώρα, έχουμε δουλειά. Διάβασ' μου, θέλω εγώ, θέλω εγώ. Άστα τα γυαλιά, θα στραβωθείς καμιά ώρα. Γιατί εμούπα? Ήθελα να ξέρω τι βλέπεις μέσα από αυτά τα γυαλιά, ρε παιδάκι μου. Σταμάτα τα βάση. Πω, πω, πρέπει να έχει 5.000 βαθμούς πρεσβειοποιία ο παππούς. Έχω στυλ. Λοιπόν. Η φτωχή και όμορφη Γαβριέλα χαστουκίζει τον άρχοντα Λεωνάρδο. Τότε ο Λεωνάρδος την πετάει στα στάχια και την κάνει εξ ολοκλήρου δική του. Μάνα μου, τι ρε. Της βγάζει τις πανάκριβες μπότες της. Καλότσες. Το πουάμα ντύλι από τα μαλλιά της. Τεμπέρι. Και τη φυλά με πάθος. Η Γαβριέλα βυθίζεται μέσα στην καυτή αγκαλιά του αρενοπού Λεωνάρδο. Σωστά. Πώς το λέγανε τον παππού της, ρε? Πάμπο. Και πουλά μποντά χτινά, όχι άλογα. Το έχεις τερματίσει, Δήμητρα. Ναι, αμέ, φυσικά και σημείωσα τη διεύθυνσή σας. Λοιπόν, σε μία ώρα το πολύ είμαι εκεί. Γεια σας. Άντε αγάπη μου, τέλειωσες να συνεχίσω? Αφού βρε αγάπη μου, έπρεπε να κανονίσω πώς θα παραδώσω τα αντικείμενα που πούλησα. Καλά, τα πούλησα όλα. Άντε ρε! Ναι, παιδάκι μου, σου λέω, κακός χαμός γίνεται. Δεν το είχα τόσο εύκολο τις πωλήσεις στο ίντερνετ, ειδικά αυτό το. Τέλος πάντων, είμαι κοφτή. Λοιπόν, άσε να συνεχίσω το μυθιστόρημα μου. Όχι πάλι, ρε μωρό μου. Η Γαβριέλα σηκώνεται. Τεινάζει από τα μαλλιά της τα άχυρα των αλόγων. Φοράει την άσπρη κοιλότα της, το κόκκινο φουρό της και δίνει ένα πεταχτό φιλί στον όμορφο Λεωνάρδο και φεύγει κρυφά. Προσεκτικά, μην τη δει κανείς την παρακατιανή, όπως την έλεγε η κακιά μητέρα του Λεωνάρδου. Ρε Δήμητρα. Μην διακόπτεις. Τι μη διακόπτω, έχεις μια ώρα που μου διαβάζεις για το πώς έκανες έξω παππού σου με τη γιαγιά σου. Η Γαβριέλα με τον Λεωνάρδο. Ναι. 250 σελίδες η Γαβριέλα με τον Λεωνάρδο να κάνουν σεξ, ντροπή. Είναι ερωτικό μυθιστόρημα. Τώρα να δεις που να βγει, να με παρακαλεί ο Άλφα να το δω και του κλείτου, κλείτου, το σκηνοθετής, σε ένα αλόι. Καλά, καλά. Πού πάεις? Τώρα είναι το καλό. Κόφηκε την υπεθερά της μου, φκένει από το στάβλο. Δεν την παλεύεις με τίποτα, μαναράκι μου. Πρέπει να πάω να παραδώσω, σου λέω. Ξύπνα, ρε! Τέλος πάντων, να είσαι το μετάλλο σου, το πω που να είσαι στα σπέρτς. Να μου γίνει, παντρεύτηκε η Γαβριέλα. Ρε, ας τη Γαβριέλα και πάω να παραδώσουμε τα αντικείμενα. Άντε, μπράβο. Πάντως, κόρη Δήμητρα, πολλά καλός ο τίτλος που έδωκες, Γαβριέλα η ανάλατη γυναίκα. Και άμυρη, ρε Κώστα. Βραζιλιάνικο. Και έτσι η όμορφη φτωχιά Γαβριέλα ετοιμάζει τη φτωχική της βαλίτσα και ετοιμάζεται να φύγει από την οικογενειακή θαλπορή του φτωχικού της και να κλεφτεί με τον πλούσιο άρχοντα του χωριού. Με πονήσα τα μάτια μου την παγκαλιά. Λογικό το βρίσκω. Δύσκολο πράγμα να είσαι συγγραφέας. Μωρό μου, δεν τελειώνει ένα βιβλίο μέσα σε μια μέρα. Εγώ ανυπομονώ όμως να τελειώσω, να το εκδώσω, να γίνει best seller και μετά το κάνω serial. Ξέρεις ποια να ήταν πολλά καλή στο ρόλο της γιαγιάς μου, η Παπουτσάκη. Τι να σου πω, ίδια με την Γαβριέλα, τη γιαγιά, ναι. Και εμένα, και να με κάνει. Θυμάσαι εκείνο τον Κύπριο, τον περίεργο, τη φάτσα που βλέπαμε τις προάλλες εκείνη την κωμωδία που έλεγε «Όποιος καβάλα, με καβάλα». Ο Μιχαλάκης ο Μουστάκας, ε. Εγώ σκέφτηκα τη Δούκη σαν νομικού, επειδή φέρνω τη πολλά. Φτιστές είστε. Ναι, αφού στον δρόμο σταματούμε και νομίζουν ότι είμαι η Δούκησα. Λαλού μου Δούκησα, αλλά. Δήμητρα. Δήμητρα. Δήμητρα, τελείωνε εσύ με το καλό με το βιβλίο. Θα κάνουμε πρόταση στη Δούκησα και αν δεν δεχτεί, την κόβουμε και την τρώμε. Άτε. Πέφτουμε. Αχ, είδες πάντως, μωράκι μου, η αποθήκη σιγά σιγά αρχίζει να βιάζει. Αφού ήταν αχρίαστα τα πράγματα. Και βγάλαμε και το κάτι της μας. Μπράβο, αγάπη μου. Πάντως δεν περίμενα με τίποτα ότι τα πουλούνται τα πράγματα στο ίντερνετ με τέτοια ευκολία. Να φανταστείς ένα πράγμα που έβαλα να πουλήσω, δεν ξέρεις πόσα μηνύματα έλαβα. Με μου πεις ότι επούλησες το αυτόγραφο το One, γιατί δεν ξέρω τι εγώ να μου να πάθω. Θα πουλούσα ένα κομμάτι χαρτί, ποιος να το πάρει. Εδώ μιλάμε για το φωτοδαχτυλίδι που είχες πάνω στο μπουφεράκι σου. Ποιο φωδαχτυλίδι, δεν είχα φωδαχτυλίδι. Πώς καλέ, έχεις ένα το οποίο ποτέ δεν το φοράς και το βρήκα εκεί πέρα, το έβαλα και τσέπωσα 50 ευρουλάκια, Δήμητρα. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο δαχτυλίδι μιλάς, αλλά. Περίμενε. Να το. Δήμητρα, είσαι καλά. Γιάννη. Τι. Επούλησες το μονόπετρο της μαμάς μου. Είναι αυτό το μονόπετρο της μάνας σου? Εγώ το πέρασα για μούφα. Μου σκιάσε η μισή μου πλευρά. Συγγνώμη, ξαναρωτάω. Είναι αυτό το μονόπετρο της μάνας σου? Να μην ρωτάω, καλύτερα για τις τράφωσες. Σήκω, να πάμε να πιάσουμε το μονόπετρο της μάνας μου. Τέτοια ώρα, καλή είναι αργά.
Επούλησες το μονόπετρο της μάνας μου για 50 ευρώ. Μα δεν ήξερα ότι είναι το μονόπετρο της μάνας σου. Εάν δεν πάμε να το πιάσουμε, εσείς κεντρικές φυλακές που να τελειώσω το βιβλίο μου, α. Τι εννοείς? Θα κάμω φόνο. Έλα, πάρα το πάρουμε.